Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπου πραγματοποιήθηκε σε κοσμικό κέντρο στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, Νίκος Ξανθουδάκης, ευχήθηκε από την πλευρά του μια δημιουργική χρονιά, ενώ επεσήμανε πως ο αστυνομικός βρίσκεται πάντα στο πλάι του πολίτη. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου το 2023 να είναι ένα έτος ειρηνικό, δημιουργικό, υγιής πάνω απ' όλα, εφημερία, να υπάρχει ευταξία σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στα Χανιά μας. Φέτος, πάλι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη μας πίτα. Θα ξέρετε ότι πάντα κοιτάμε μέρος των εσόδων να πηγαίνει στα ταμεία αλληλοβοηθείας των αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και όχι μόνο. Όσα χρήματα περισσεύουν, τα δίνουμε ακόμα έξω και στον εξωτερικό κόσμο σε μη αστυνομικούς, τα οποία με διάφορες πράξεις και με διάφορες δωρεές δίνουμε όσοι έχουν χρήση, ανάγκη. Χανιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή θέματα υγείας ή θέματα οτιδήποτε σοβαρά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμό απίφθινε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, Γιώργος Μαστραντονάκης. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλους τους αντιμετωπίζοντες της αστυνομίας για τον λόγο Χανίων, διότι κάθε μέρα που είναι το καλύτερο της αυτόματα της αντιμετωπίζοντες για να προσφέρουμε ασφάλεια στους πολίτες. Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνου Δαμασκηνός. Χρόνια πολλά, διότι το νέο έτος το οποίο διανύουμε και ξεκινούμε αποτελεί για τη δικαιολόγηση σε εμάς ελπίδα, μηνύματα και όνειρα τα οποία επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε. Στην εκδήλωση θυμήθηκαν ο πρώην υπαρχηγός της Ελλάς, αντιστράτηγος εν αποστρατή Ανδρέας Δασκαλάκης, αστυνομικοί που αποστρατεύτηκαν το 2023, καθώς και τα παιδιά των αστυνομικών μελών της Ένωσης, με σημαντικές εκπαιδευτικές και αθλητικές διακρίσεις. Η αστυνομία προσφέρει έργο και η προστασία του πολίτη και η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας. Να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της Καρδιάδη, της Χανιώτησης και τους Χανιώτες, για τη στήριξη στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 3-4 χρόνια που υπηρέτησα εδώ και από τη θέση του αστυνομικού διευθύντη αλλά και από τη θέση του παιδικού, αλλά και τα χρόνια αυτά που ήμουν στις εκπαιδευτικές θέσεις και του επιτελάτης και του υπαρχηγού. Γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλουν είναι τεράστιες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη στο προσωπικό ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Όμως γνωρίζουμε ότι δίνουν το παρόν, είναι εκεί όπου θα τους χρειαστεί τελικά ο πολίτης και γι' αυτό το λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Χανίων, αναμφίβολα υποστηρίζει όπως μπορεί και όσο μπορεί τις προσπάθειες αυτές. Η Ένωση Αστυνομικών Χανίων προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο για τα Χανιά. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να το προσφέρει, να είμαστε όλοι υγιείς και γεροί. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς είχαν οι Βιγλάτορες, όπου χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ο Γιώργος Φραντσεσκάκης με τον Γιώργο Στρατάκη και εν συνεχεία ο Σταύρος Λαμπρόπουλος με την ορχήστρα του, όπου ανέλαβε το λαϊκό πρόγραμμα.